ένα μάτι πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιου για την καθαρότητα της συνειδήσεως και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιου. Και με την ερώτηση αυτή θυμήθηκα κάτι που ίσως και μερικοί από εσάς το έχετε διαβάσει, το Σεραφείμ του Σαρώφ που με το φίλο τον ερωτά για το Πνεύμα του Άγιου. Και γίνεται μια συζήτηση μεταξύ του Σεραφείμ και του Μοτοζήλος και του λέγει ότι και σε σένα υπάρχει το Πνεύμα του Άγιου. Από ό,τι υπάρχει, λέει. Και τελικά τον παρεγγείλει να το κοιτάξει. Αλλά ο Μοτοζήλος δεν μπορεί να κοιτάξει το πρόσωπο του Σεραφείμ. Είναι τόσο λαμπρυτό, λάμπει περισσότερο και από τον ήλιο και δεν αντέχει να δει το πρόσωπό του. Και οπωσδήποτε προσευχήθηκε ο Άγιος Ιδίνος για να επισκιάσει και το Μοτοβίλο του Πνεύματος Άγιο και με τις ερωτήσεις που του κάνει διαπιστώνεται ότι ήδη τη στιγμή εκεί και ο Μοτοβίλος είναι επί του Πνεύματος Αγίου. Νιώθει πολύ θέρμη, πολύ ζεστασία μέσα του και ο ίδιος λάμπει σαν τον το Σεραφείμ του Σαρώφ. Αυτές οι δυο ερωτήσεις, οι απόψεις του Αγίου Πνεύματος και η καθαρότηση της συνειδήσεως, η εσωτερική καθαρότηση όπως τα λέγαμε, έχουν σχέση η μία με την άλλη. Γιατί είναι αδύνατον να αποκτήσει κανείς Πνεύμα Άγιο, είναι αδύνατον να τον επισκιάσει το Πνεύμα του Άγιο, εάν δεν έχει καθαρότητα συνειδήσεως. Αν δεν έχει εσωτερική καθαρότητα. Και περισσότερο θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την καθαρότητα της συνειδήσεως. Γιατί έτσι και καθαριστεί κανείς, αμέσως έρχεται και το άλλο. Έρχεται και η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Από τη στιγμή που θα καθαριστεί, λέγω, είναι δοχείο πια της χάριτος. Και τώρα θα πρέπει να κάνουμε την ερώτηση, ναι, σε αυτή την ερώτηση πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει καθαρότητα συνειδήσεως. Πρέπει, αν θα θέλουμε με μία λέξη να λέγαμε το πώς θα αποκτήσει, να απαλλαγεί από κάθε τι που είναι παραφύση για την ανθρώπινη ύπαρξη. Να ζήσει ο άνθρωπος στη φυσική του κατάσταση. Και όταν λέμε να ζει στη φυσική του κατάσταση ο άνθρωπος, γιατί δεν ζούμε στη φυσική μας κατάσταση, να ζει όπως ακριβώς τον έπλεσε ο Θεός για να ζει. Γιατί η αμαρτία, το κακό, η δυσύνθεση των άνθρωπων, είναι κάτι το ξένο ως προς εμάς. Η αμαρτία, η οποία λερώνει τη συνείδηση, αμαγκρώνει τον εσωτερικό άνθρωπο, τον σπηλώνει, τον λερώνει και δεν έχουμε καθαρότητα, είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έλλειψη του Θεού. Και όταν λέμε έλλειψη του Θεού, όταν λέμε ότι ο Θεός, τι είναι ο Θεός, είναι αγάπη. Ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αλήθεια, ο Θεός είναι ζωή. Όταν λείπουν αυτά και βάζουμε το θάνατο μέσα, βάζουμε το ψέμα μέσα, βάζουμε την υποκρισία μέσα, βάζουμε την κακία μέσα, βάζουμε τον ατομισμό μέσα, τότε φεύγουμε από τη ζωή και μπαίνουμε στο θάνατο. Φυσικά τον θάνατο καταλαβαίνετε ποιο θάνατο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ζει τον θάνατο, τότε δεν μπορεί να έχει καθαρότητα. Και η κατάρα η οποία ακολουθεί μετά την πτώση, αυτή είναι το να δυσκολευόμαστε να απαλλαγούμε από αυτόν τον θάνατο. Τον θάνατο που είναι η αμαρτία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος προς εκείνον, το ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σφαιρίστε εκ του σώματος του θανάτου τούτη. Ποιος θα με απαλλάξει από αυτόν τον θάνατο, ποιος θα με απαλλάξει, εμένα τον ταλέπορο άνθρωπο. Γιατί με αυτά ο άνθρωπος είναι ταλέπορος. Είναι, γίνεται ελεήνος. Άξιος κλαφμών είναι ο άνθρωπος. Δυστυχής όντως είναι. Αμαυρώνεται η εικόνα του Θεού. Η εικόνα του Θεού μεν, αλλά αμαυρωμένη. Απομακρύνεται από το πεδίο της χάριτος ο άνθρωπος. Πάβει να είναι κάτω από τη χάρη του Θεού. Φυσικά από τη χάρη του Θεού και είναι αδύνατον να έχει την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται χοντρός. Εσωτερικά χοντρός γίνεται. Και φτάνει στο σημείο να μην καταλαβαίνει. Να μην αισθάνεται, να μην νιώθει. Γιατί η συνείδηση δεν είναι, είναι κάτι που πολύ λεπτύνεται και παχύνεται. Εμείς μπορούμε τη συνείδηση να την παχύνουμε, να τη σκληρύνουμε τη συνείδησή μας και να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε σημεία και πέρατα, να αμαρτάνουμε και να μην νομίζουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Ότι καλά βαδίζουμε. Και μπορεί ο άλλος να λεπτύνει τόσο πολύ τη συνείδησή του που για τον άλλον αυτό που έκανε είναι αρετή.
Αλλά για αυτόν που ελέπνε τη συνείδησή του, η ενέργεια του είναι αμαρτία. Βλέπετε, τεραστία διαφορά. Μία ενέργεια για τον έναν να είναι αμαρτία και τον άλλον είναι αρετή. Η συνείδηση του ανθρώπου, η συνείδηση σκληρύνεται, επαχύνεται, καθαρίζεται ή μολύνεται. Θέλουμε να έχουμε καθαρά συνείδηση. Για να έχουμε καθαρά συνείδηση πρέπει να προσέχουμε τη ζωή μας. Θα προσέχουμε την καθημερινή ζωή μας. Το πώς θα ζήσουμε κάτι, όχι στο μέλλον, τώρα πώς θα ζήσουμε, αυτή τη στιγμή πώς θα ζήσουμε. Βέβαια, επειδή σαν άνθρωποι, από μόνοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το συμφέρον μας, υπάρχει ο νόμος του Θεού. Ο γραπτός νόμος του Θεού, που μας λέγει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε για να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας, να την καθαρίσουμε από τα πονεάνα νερά έργα και να την απαλλάξουμε από την νεκρότητα για να ζήσει, είναι να θελήσουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού. Τώρα, έχουμε φτάσει τη σημερινή εποχή σε μια κατάσταση που ο νόμος του είναι άγνωστος στους ανθρώπους. Τι λέγω στους ανθρώπους, στους χριστιανούς. Δεν γνωρίζουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Βέβαια, αυτός που φταίει είμαστε εμείς οι ίδιοι. Σήμερα, πολύ εύκολα ασχολούνται με την πολιτική και τα μικρού συγκαντώνουν μέσα στην πολιτική. Και έχεις ένα το δημοτικό και σου λέει, μπορεί να σου πει για κόμματα, να σου μιλήσει για αυτά, να σου μιλήσει για υποποιίες, για ποδόσφαιρα, για όλα αυτά. Ο άνθρωπος σήμερα, ο χριστιανός και ο χριστιανός, καταγείρεται με χίλια δυο. Επιπλέον από μικρό παιδί να μάθει γράμματα καλά, τις φυσικές του, τα μαθηματικά του, να έχει αρκεία κατάρτιση ως προς αυτά, να μάθει τις γλώσσες του, τις ξένες γλώσσες, να ξέρει γαλλικά, τουλάχιστον αγγλικά, να ξέρει μια γλώσσα από τίποτα, να ξέρει πιάνο, να ξέρει όλα αυτά θα το χρειαστούν στη ζωή. Όλα αυτά θα το χρειαστούν. Αλλά αυτά καλλιεργούν τη συνείδηση, τη σκληρύνουν δεν την καλλιεργούν. Διότι αυτά εμβάλλουν εγωισμό μέσα στην ψυχή. Το παιδί που ξέρει πολλά, που γνωρίζει πολλά, που έχει κατάρτιση. Ο εγωισμός είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Είναι κάτι που η πηγή του κακού είναι, ο εγωισμός. Είναι η μάνα αυτή, η πολύτοκος που γίνανε όλα τα παιδιά, όχι της κακίας. Η κάθε κακία από εδώ προέρχεται, από τον εγωισμό προέρχεται. Τώρα, το παιδί θα μεγαλώσει, έχοντας γνώσεις όλων αυτών, αλλά όπως μεγαλώσαμε κι εμείς, κάποτε μεγαλώσαμε κι εμείς. Αλλά την πραγματική γνώση, την πραγματική φιλοσοφία δεν θα την γνωρίζει. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι αυτό το παιδί που έπειτα θα είναι έφηβος και έπειτα νέος, έπειτα άνδρας, ότι αυτό το παιδί γνωρίζει τον νόμο του Θεού. Ή ο έφηβος, ή ο νέος, ή ο άνδρας γνωρίζει τον νόμο του Θεού. Μπορεί να πάμε στην εκκλησία, επειδή συνήθισαμε να πάμε στην εκκλησία, μπορεί να θέλουμε να ζούμε συμβατικά σαν χριστιανοί λέγω, αλλά να μην είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Διότι δεν βάζουμε τη ζωή μας μπροστά στον νόμο του Θεού. Γιατί δεν ξέρουμε τον νόμο του Θεού. Ποιοι από εμάς καταδύσουμε, φτάσουμε στο κατάντημα, και λέω κατάντημα θεολόγοι, να μην γνωρίζουμε γραφή. Θεολόγοι που βγάζουν πανεπιστήμια θεολογίας και να έχουμε μεσάνυχτα από γραφή. Από Ευαγγέλιο. Γιατί Ευαγγέλιο πολλοί των χριστιανών όταν ακούνε Ευαγγέλιο να λένε ότι Ευαγγέλιο είναι αυτά που διαβάζω εδώ στην Εκκλησία. Ή το χειρότερο ακόμη στην εξομολόγηση έρχονται ψυχές που εξομολογούνται και λέγω να διαβάζετε γραφή. Ναι, λέγει έχω και διαβάζω. Διαβάζω την παράκληση, διαβάζω το. Δηλαδή γραφή η παράκληση. Τρομερό. Τρομερό. Σαν να λένε ότι το αμπέλι είναι πλατάνη. Και να είναι ένας γιοκόνος και να λέγει ότι το αμπέλι είναι πλατάνη. Τέτοια σύγχυση. Ή το ροδάκι είναι εντάξει. Έτσι, τόσο τρομερό είναι να λέμε ότι διαβάζει την παράκληση και διαβάζει την γραφή. Ή διαβάζει το συνέκριμο, έχω λέει το συνέκριμο λέει διάδοση, έχω το συνέκριμο και διαβάζουν. Ή και το ρολόγιο και διαβάζουν. Έχω την γραφή, την έχω και διαβάζουν. Αυτά τα έχω ακούσει επανειλημμένως. Πώς μπορεί τώρα αυτός ο άνθρωπος να καλλιεργήσει. Πώς μπορεί να ξέρει πού βαδίζει, πού βρίσκεται. Πώς μπορεί να ξέρει τι κάνει, και έχει μεσάνυχτα. Και μπορεί να φαντάζεται τι καλά βαδίζει, καλά πορεύεται. Βέβαια θα καθορίσουμε τη μερίδα αυτή των χριστιανών. Εμείς ίσως μελετάμε, αν μελετάμε γραφή, αν μελετάμε λέγω, γιατί μπορεί να διαβάζουμε έτσι, στα κλεφτά διαβάζουμε γιατί έχει σημασία και πώς μελετάς. Αν μελετώ σαν αυτόν ο οποίος ψάχνει κάπου, βλέπεις ένα αρχαιοκάπηλο, μα εκεί με αγωνία, με φως, με καημό, με όλες τις δυνάμεις ψάχνει αδύστημα, βρει χρυσάφι. Όλα τα μέσα χρησιμοποιεί για να βρει το χρυσάφι και χτυπάει και προσπαθεί εκεί και διαβάζει βιβλία να δει πού είναι το χρυσάφι εκεί. Μηχανήματα για να μπορεί να πιάσει πού είναι το χρυσάφι. Να βρει χρυσάφι τέλει. Εάν η αλήθεια αυτή ο νόμος του ήταν χρυσάφι για μας, ήταν χρυσάφι πραγματικά, έτσι το νιώσουμε, έτσι το ζήσουμε,
και θελήσουμε να βρούμε αυτό το χρυσάφι, θα εγκύψουμε. Τότε θα έχουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Και τα παιδιά δεν προλαβαίνουν και εμείς δεν προλαβαίνουμε, κυνηγάμε η ζωή, μας κυνηγάει η ζωή, δεν προλαβαίνουμε. Βέβαια, ενώ δεν προλαβαίνουμε, έχουμε ευκαιρία να διαβάσουμε που είναι η σημερινή, θα το δικό μας δούμε στην τηλεόραση, ποτέ δεν θα πούμε, δεν προλαβαίνω από τηλεόραση. Ούτε ειδήσεις προλαβαίνουν εδώ την τηλεόραση. Αυτό δεν το πω, όλοι προλαβαίνουν να δούμε λίγες ειδήσεις, όχι τίποτα άλλο, οπουδήποτε ειδήσεις θα δούμε, κάθε άλλο θα δούμε. Αλλά επειδή δεν γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι για να γνωρίζει τον νόμο του Θεού, σου λέει καλός χριστιανός να ειδήσει τώρα στο λόγο, θα γίνει παπάς, θα γίνει αυτά να ασχολείσαι. Με αυτά να ασχολείσαι. Έχουν μαστίζει σήμερα η άγνοια, η τρομερά άγνοια. Και φυσικά κάνει τη δουλειά του ο διάβολος. Κάνει μέσα με την εργασία και κάνουμε, λέγω, μερικές φορές σημεία και τέρατα και νομίζουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Ένα απλό παράδειγμα. Ήρθε το καλό και ο κάψωνα. Που και εγώ είμαστε πραγματικά. Είναι γιορτή μεγάλη. Και κάποτε ένας απλός έρευς, πολύ, αλλά και πολύ καλός, Αγία Ψυχή, για μένα είναι Άγιος είναι, εκεί προς το Πανήγυρο, παλιά όταν ήμουν και εγώ πάνω, είδε μερικές κοπέλες, κυρίες που δεν ήταν καλά ντυμένες, και είδε καλά λέει, δεν πρέπει, γιατί την εστέζει. Λέει, ζήστε, λέει, δεν μπορούμε. Στην κόλαση θα μπορέσετε, τι λέει, αυτό δεν το σκέφτε. Στην κόλαση θα μπορέσετε. Βέβαια, όχι επειδή θα φοβάται ο χριστιανός την κόλαση, όχι. Αλλά επειδή εάν είχε λίγο γνώση του νόμου του Θεού και αμέσως θα πήγαινε η σκέψη της γυναίκας ή του ανδρός, θα πήγαινε σε αυτό το χωρίο που λέγει ο ίδιος ο Κύριος, ας που εμβλέψεις γυναική, το επιθύμησε αυτήν ή διεμήχευσε αυτή. Και είναι δυνατόν μια γυναίκα όταν έξαλλη ντυμένη και περνάει μέσα από άνδρες να μην σκορπίσει πονηρούς λογισμούς στους άνδρες. Είναι δυνατόν ένας άνδρας ότι είναι όταν είναι ξετύποτα ντυμένος, μεσός και γυμνός, να περνάει μέσα από γυναίκες και να μην σκορπίσει ακράδοντας τους λογισμούς. Λοιπόν, ο ένας μολύνει τον άλλον. Εάν αυτό το ξέραμε και πιστεύουμε στα λόγια του Χριστού, θα ήμασταν σοκρονισμένοι. Ηματισμένοι θα ήμασταν. Ένα παράδειγμα θα φέρω. Αλλά κι αν τα πούμε, κι αν τα έχουμε ακούσει ποτέ, κι αν τα έχουμε ακούσει, δεν τα προσέχουμε, δεν τα δίνουμε σημασία. Τα προσπερνάμε. Και μένουμε με τη σκέψη να είμαστε καλοί χριστιανοί και καλοί άνθρωποι. Μα πώς θα γίνουμε καλοί χριστιανοί και καλοί άνθρωποι. Πώς. Μα εάν θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που λέγει, εμείς φτάσαμε το σημείο, σε αυτό το νόμο λέμε ότι είναι πολύ βαρύ το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του είναι βαρύς. Πώς θα το εφαρμόσει. Είναι δυνατόν αυτά σήμερα να τα εφαρμόσει. Σαν να λέμε, είναι δυνατόν σήμερα να είσαι χριστιανός. Και πιο πέρα να πάμε, είναι δυνατόν σήμερα να έχεις καθαρά συνείδηση. Αν είναι αδύνατο να τα εφαρμόσεις, είναι αδύνατο να έχεις καθαρά συνείδηση, είναι αδύνατο πολύ περισσότερο να έχεις επισκεφτεί το Πνεύμα του Αγίου. Είναι αδύνατο να ζήσεις τη ζωή της χάριτος. Για να φτάσουμε να έχουμε ένα ολοκαύτωρο χωράφι, να το χαιρόμαστε, όπως κι άλλη φορά έχω πει, και όσοι έχουν ασχοληθεί με την γεωργία, δεν τους ενδιαφέρει να έχει βλήτα μέσα και αν έχει κι άλλα, ενώ είναι και δέντρα και πουρνάρια και αυτά, θα κοιτάξουν να καθίσουν τα πουρνάρια πρώτα. Τα δέντρα να διώξουν. Και έπειτα τους θάμνους και έπειτα τα χορταράκια. Έπειτα τις πετρούλες και καθαρίζει το χωράφι. Ναι, εάν εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, η προσπάθεια που έχει να γίνει από τον κάθε χριστιανό, όπως προβληματιζόμαστε και θα μάθουν τα παιδιά μας, θα μάθουν γράμματα, θα μάθουν γλώσσες, ακόμη περισσότερο θα μάθει, θα γνωρίσει τη δύση το παιδί μου, θα γνωρίσει την μυστηριακή ζωή το παιδί μου, το παιδί μου θα ζήσει πνευματική ζωή. Αυτό μας καίγει περισσότερο. Πρώτα αυτό και έπειτα όλα τα άλλα. Βέβαια εμείς ήμασταν, ας το πούμε έτσι, κακότυχοι. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Να μεγαλώσουν τα παιδιά μας όμως. Όποιος, όπως κάποιος που έχει πέρασε τα πέντε παιδιά, την μεγάλη οικογένεια εκεί, που ο πατέρας του δεν ήξερε και δεν μεγάλωσε σωστά. Και λέγει, δεν θα κάνω ό,τι έκανε ο πατέρας σε μένα. Δεν ήξερε και δεν μας μεγάλωσε σωστά. Εγώ θα μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου. Και τα μεγαλώνει όπως θέλει ο Κύριος πραγματικά. Και είναι μια ευλογημένη οικογένεια. Δεν βλέπεις εκεί καυγάδες, δεν βλέπεις φωνές, δεν βλέπεις μαλώματα. Συζητήσεις βλέπεις και προτροπές και βλέπεις μια χριστιανική δημοκρατία. Το παιδί να συζητάει με τη μάνα, να τακτοποιεί τα προβλήματά του με τον πατέρα, ούτε αυριέματα, ούτε απειλές, παιδάκι μου έλα για να συζητήσουμε. Ναι, εσύ λες έτσι. Να δούμε, μπορεί να είναι έτσι. Κάθουμε και συζητάνε και λέει και αποδεικνύει στο παιδί ότι δεν είναι έτσι. Και παραδέχει το παιδί ότι δεν είναι έτσι. Και κάθονται διαβάζουν μαζί γραφή, διαβάζουν δύο σταγίων. Ναι, δεν τους καίγει μόνο αν το παιδί θα πάει διαβασμένο στο γυμνάσιο ή στο σχολείο. Και πώς όταν το παιδάκι δεν γνωρίσει τίποτα από όλα αυτά, και πώς και έπειτα να αγωνιστεί για την καθαρότητα της συνείδησής του. Γιατί καθαρά συνείδηση σημαίνει καθαρά ζωή. Να έχει καθαρότητα βίου κανείς. Όταν έχει καθαρότητα βίου έχει και καθαρά συνείδηση. Λεκτείνεται η συνείδηση. Αλλιώς με την αμαρτία παχύνεται. Αφού φτάσουμε στο σημείο, δηλαδή με την αμαρτωλή ζωή επέρχεται μια αναστάτωση στον ιστορικό άνθρωπο, ένα ανακάτωμα, ένα μπέρδεμα επέρχεται και μπέρδεμα και των αξιών.
και δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Φτάσαμε στο σημείο που έλυσε αυτό το πράγμα και ήρθε κάποιο να εξομολογηθεί. Και μου λέει, πάτερ μου λέγει, δεν ξέρω να με αφήσει να κοινωνήσεις. Έκανα κάτι το πολύ βαρύ. Τι έκανες, πες μου, λέγω, ο Θεός τα συγχωρεί όλα. Μα λέγει, πως ντρέπουμε να σου το πω, λέγει. Και πες μου, στην εξομολόγηση, στην εξομολόγηση δεν ντρεπόμαστε. Να δεν μιλάω με τη γειτόνια καθόλου, λέγει. Και προσπάθησε να μιλήσει. Εγώ λέγει, της μίλησα, αυτή δεν με μιλάει. Θέλεις να της μιλήσεις, θέλω, δεν με μιλάει. Εντάξει, αυτή είναι μεγάλη αματία. Αυτό δεν είναι τίποτα για μένα. Πάτερ, λέγω, δεν τολμούσα να κοινωνήσω από αυτό, λέγει. Για μένα και μεγάλο είναι αυτό. Λέγω, αν θέλεις να με ακούσεις, για μένα δεν είναι μεγάλο. Πήγε να της ξαναμιλήσεις πάλι, αν ζήτησε και συγγνώμη ακόμη, και αν και δεν έφταξε, ζήτησε συγγνώμη έτσι. Και αν δεν σε μιλήσει, δεν μπορείς να εμποδιστείς από την κοινωνία. Τίποτα άλλο δεν έχει. Και επιπλέον δεν είχε εξομολογηθεί. Και απόρρισα, δεν έχεις τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Πρώτη φορά εξομολογήσε. Δεν φαίνονταν αν και αγία. Δεν έλαβε το πρόσωπό της. Όχι πάθε τίποτα. Αναγκάζεται να τις κάνω γιατί στην εξομολόγηση δεν χρειάζονται ερωτήσεις. Αναγκάζεται να τις κάνω και ερωτήσεις. Λέω πόσα παιδιά έχεις. Δύο. Δεν έκανες άλλα, δεν μπορείς να κάνεις άλλα. Όχι λέγει. Ναι. Να λέγει, έκανα λέγει. Ό,τι κάνει κιόλας ο κόσμος. Έκανα δύο εκτρώσεις. Λέει γιατί δεν μπορούσα να τα κρατήσω. Κύριε λέει. Τότε έκανε εκτρώσεις, δεν στενοχωρεί. Το μπορούσε να κοινωνήσει. Αλλά που δεν τη μιλούσε η γειτόνισσα, σκεφτόταν μπορεί να πάει να κοινωνήσει. Βλέπετε τη σκοτάδι, πού φτάνουν. Σε τι αθλειότητα φτάνουν. Αυτή είναι αθλειότητα πνευματική πια. Γιατί. Γιατί ναι, είναι χριστιανοί. Θέλει να πάει στην εκκλησία. Πηγαίνει στην εκκλησία. Θέλει να κοινωνεί. Κοινωνεί. Θέλει να εξομολογείται. Εξομολογείται επιπλέον. Αλλά όλα μπερδεμένα τα κάνει. Τίποτα σωστό δεν κάνει. Γιατί. Κυματίζει η άδεια. Κυματίζει το σκοτάδι. Πώς μπορεί να έχει καθαρότητα. Και πώς μπορεί να ζει Χριστό. Πώς μπορεί να εμπιστεύσει το πνεύμα του Άγιου. Είναι αδύνατο. Πρέπει να ξεκινήσουμε αυτός ο οποίος έχει καθαρότητα εσωτερική, έχει τον επισκέπτη το πνεύμα του Άγιον, φτάνει σε μέτρο ηλικίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Σε μέτρο ηλικίας πνευματικής, ανδρώνεται πια. Γιατί μπορεί να είσαι 40, να είμαι 50, 60 ετών και να είμαι ενήπιος στην πνευματική ηλικία. Μπορεί ένα παιδάκι να είναι 12 ετών και να έχει ανδρωθεί στην πνευματική ηλικία. Ο Άγιος Σάββατος είχε ανδρωθεί από τα 8 του χρόνια. Από τα 8 του χρόνια ήταν άνδρας στην πνευματική, ήταν γέρον, παιδαριογέρον να το λέγανε. Παιδί και γέρον συνάμα, στα πνευματικά. Και μπορεί να είναι γέρον και να είναι ήπιο στα πνευματικά. Ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε από την νηπιακή ηλικία στα πνευματικά. Να ξεκινήσουμε από το α της πνευματικής ζωής. Δεν ξεκινήσαμε, δεν κάναμε τίποτα, ούτε ένα έβριμα δεν κάναμε. Ναι, και εργαζόμενοι, όταν λέμε πνευματική ζωή, η εργασία που κάνουμε μέσα στον ιστορικό μας άνθρωπο. Βλέπεις ότι ξεκινάς από την αρχή. Μα θυμώνεις, είναι γεμάτος μίσος, γεμάτος κακία και χίλια δυο άλλα. Το εγωισμό, θέλεις να προβάλλεις τον εαυτό σου, εσύ είσαι, εσύ τα επιτυγχάνεις, εσύ τα ξέρεις, τα γνωρίζεις, σου λένε κάτι, φύγεσαι. Ξεκινάς από εδώ πέρα, είσαι νύπιο πια, ξεκινάς από εδώ πέρα. Και αρχίζεις και αγωνίζεσαι. Μα έτσι και απαλλάχθηκες από αυτά, δεν σημαίνει και ανδρώθηκες. Όχι, στην αρχή ακόμη βρίσκεσαι. Έχεις να διανύσεις μεγάλο δρόμο ακόμη, πολύ δρόμο. Ίσως να τον τελειώσεις στο τέλος της ζωής σου και αν εργαστείς. Ας συνεχίσεις να εργάζεσαι. Και στο τέλος της ζωής σου θα νιώσεις. Βέβαια αν έχεις πολύ ταπείνωση ή αν γρήγορα ταπεινωθείς, πολύ γρήγορα ταπεινωθείς, πολύ γρήγορα μπορεί να φτάσεις και ψηλά. Ο ευκολότερος και ο γρηγορότερος δρόμος προς την τελειότητα είναι ο δρόμος της ταπεινώσεως. Να ζει κανείς ταπεινά, αλλά δεν είναι, αυτό είναι το δυσκολότερο. Δεν υπάρχει δυσκολότερο από το να ταπεινωθεί κανείς. Είναι το δύσκολότερο. Κάνοντας τις εργασίες στον εαυτό μας, καθαρίζουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο, απαλλασσόμεθα τον παλιόν άνθρωπο και από τη στιγμή που θα απαλλαγούμε τον παλιόν άνθρωπο, καθαρίζουμε, λευκύνουμε τη συνείδησή μας και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος μπορεί να την κάνουμε με τη συνείδηση να είναι, λέγει, να είναι τόσο λευκή λέγει, που και, να, όπου και ευαίσθητη, όπως οι πνεύμονες, βλέπετε σκόνες να πάνε μέσα, αρχίζουμε να δείχνουμε, υποφέρουμε, μας πειράζει, γιατί έχουν ευαισθησία οι πνεύμονες. Έτσι τόσο λευκή και έτσι. Τότε λέγει, όταν θα φτάσει σε αυτή την ευαισθησία, τότε θα βλέπεις, λέγει, τα δικά σου τα σφάλματά σου, θα τα βλέπεις μεγάλα, πολύ μεγάλα. Θα τα βλέπεις με ισχυρό τηλεσκόπιο, ισχυρότατο τηλεσκόπιο. Που οι άλλοι θα βλέπουν καλό, ο Άγιος θα σε βλέπουν. Εσύ θα είσαι αμαρτωλός. Γιατί θα βλέπεις πραγματικά θηρία μέσα σου. Ας μην κάνεις τίποτα, θα βλέπεις. Αυτό είναι το παράξενο. Όταν προχωράς πνευματικά. Επειδή έτσι δεν βλέπεις τον εαυτό σου. Τους άλλους θα τους βλέπεις με μειωτικά γυαλιά. Και θα βλέπεις καλά. Και δεν μπορείς να είσαι καλά. Και τα μεγάλα των άλλων θα βλέπεις μικρά. Αυτό σημαίνει το προχώρησε, πρόχωσε. Όταν βλέπεις τον άλλον πολύ μικρά, τα μεγάλα τα βλέπεις μικρά και τα δικά σου τα βλέπεις μεγάλα, μεγάλο τότε προχώρησες.
τότε καθάρισε τον εσωτερικό, δεν έπνισε τη συνείδηση. Όταν καθόμαστε και λέμε χάλασε ο κόσμος, δεν πάει καλά ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν πάει καλά, ο άνθρωπος δεν πάει καλά. Όλοι δεν πάει καλά. Εγώ πάω καλά, δεν αναφέρω τον εαυτό μου, τότε εγώ δεν πάω καλά. Και έχω πολύ χοντρή τη συνείδησή μου και δεν με πειράζει, όχι σκόνες. Πέτρες καταβροφίζω, όμπους καταβροφίζω, δεν με πειράζει. Είμαι ίσιο. Γιατί όταν σκληρινθεί κάτι, σκληρίνεται το χέρι σου, αποκτάει κάποιος, πιάνει στο καφεμπρίκι ζεστό, ζεμπατιστό, δεν σε καίει. Ένα λεπτό χεράκι, το παραμικρό λιγάκι το πειράζει απ' έτσι. Για να σκληρινθεί η συνείδηση, ναι. Αλλά λέγω, σκληρίνεται, αυλύνεται ή καθαρίζεται και λετύνεται με τον αγώνα του που θα κάνουμε στο να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού. Χρειάζεται δηλαδή πολλή εργασία. Χρειάζεται πολλή εργασία για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια εκλεπτισμένη συνείδηση. Δεν μπορούμε έτσι να πούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα με γενική εργασία στον εαυτό μας. Να τα προσέξουμε όλα. Γενικά όλα τα πάθη. Και ένα συνεχή αγώνα, συνεχή πόλεμο εναντίον όλων των παθών. Για να φτάσουμε στην εσωτερική καθαρότητα. Και φυσικά αυτός ο οποίος έχει καθαρότητα, αυτόν τον επισκέπτει και επισκιάζει το πνεύμα του Άγιο. Βέβαια υπάρχουν στιγμές που η αγάπη του Θεού, υπάρχουν στιγμές. Για να μας δώσει κουράγιο, για να μας δώσει θάρρος στον αγώνα όσοι αγωνίζονται. Έστω και όταν βρίσκεται κανείς στην υπηρετική ηλικία, όταν βρίσκεται στην αρχή του αγώνα. Υπάρχουν στιγμές που όταν προσέρχεται, όταν προσπαθεί να απαλλαγεί από ένα πάθος και με την καρδιά του προσπαθεί, τότε νιώθει μια εσωτερική ευχαρίστηση. Όσοι την ένωσαν ξέρουν. Να γλυκείται τα εσωτερική νιώθη, εδώ που τον επισκέπτει το Άγιο το Πνεύμα. Τη γλύκη είναι μια επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου. Τη γλύκη είναι. Ναι, για λίγο, για να του δώσει κουράγιο, για να του δώσει θάρρος, να συνεχίσει τον αγώνα. Να αγωνίζεται και να έχει το στέλος, τη δύναμη να αγωνίζεται για να φτάσει σε κάποιο τέρμα, σε κάποιο τέλος να φτάσει. Για να επιθυμούμε λοιπόν να ζήσουμε το Πνεύμα του Άγιο, ο παράτηρης να κατοικήσει σε εμάς, όπως ερχόμαστε, ελθέ και εκείνος αν είναι ημίν, ναι, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη ζωή. Αυτά σε αυτή την ερώτηση. Για μια άλλη ερώτηση που είναι λίγο λεπτή, γιατί ήδη αρκετοί έχουν παρεξηγήσει, επειδή αρκετές φορές κάναμε ανοίξει το θέματος αυτό, μας παρεξήγησαν και άρχισαν να συζητάνε και να λένε ότι τα λόγια τους φοβίζει τον κόσμο. Αυτά άρχισαν να λένε, όχι εδώ κάπου όλο μακριά. Και φυσικά ό,τι λέγεται φτάνει στα αυτιά μας, το μαθαίνουμε. Ναι, βέβαια αν πρέπει να φοβίζουμε τον κόσμο, και αν το φοβίζουμε ο Θεός το ξέρει αυτό, ναι, και οπωσδήποτε πρόθεση ενός πνευματικού δεν είναι να φοβήσει, είναι να διδάξει. Πρώτα τον εαυτό του και έπειτα τους άλλους. Έτσι πρέπει να κοινούμε. Τι ακριβώς συμβαίνει με την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Πόσον καιρό θα διακρίνουμε την πλάνη από την αληθινή διδασκαλία του Κυρίου. Πολλοί δεν θέλουν να μιλάνε για Αντίχριστο. Να μιλάμε για Αντίχριστο. Σκέφτομαι τη στιγμή αυτή, την εποχή των προφητών, όταν το Ισραήλ είχε πέσει σε μια πνευματική άρχη και είχε στείλει προφήτας ο Θεός για να τους απαλλάξει από αυτή την άρχη και τους μιλούσαν για τα δεινά που θα επακολουθήσουν και θα βρουν το λαό για να συνεχίσει να βρίσκεται στην κατάσταση και εξανέστησαν πολύ και ταράχτησαν και διαμαρτύρησαν και είπαν τι είναι αυτά που λέτε, γιατί μιλάτε έτσι, γιατί μας ταράσετε και μάλιστα όχι μόνο κατεφέρθησαν κατά των προφητών, οι οποίοι απεσταλμένοι του Θεού ήταν, αλλά και τους εδίωξαν, γιατί μιλούσαν την αλήθεια. Η αλήθεια πολλές φορές είναι πικρά, όταν δεν θέλουμε να τη δεχτούμε. Και επιπλέον αυτό το θέμα είναι ένα θέμα λεπτό, είναι πολύ λεπτό. Τα σχετικά με τα μέλλοντα, με τη Δευτέρα Παρουσία, και δει τη Δευτέρα Παρουσία, δεν τη γνωρίζει κανείς. Είναι λόγος του Κυρίου που λέγει ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ουδής λέει, ουδέ ο Υιός του ανθρώπου, είναι μόνο ο Θεός. Και όταν λέγει ο Υιός του ανθρώπου εννοεί ανθρωπίνος ποτέ άνθρωπος. Όχι ότι ο ίδιος δεν ήξερε, γιατί ήταν και Θεός. Σαν Θεός ήξερε. Αλλά σαν Υιός του ανθρώπου, σαν άνθρωπος δεν ήξερε. Ναι. Είναι σαν να τους έλεγε ότι είστε οι άνθρωποι, δεν πρέπει να ερευνούν αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να εξετάζουν αυτά τα πράγματα. Ναι, μόνο θα έρθει ξαφνικά. Όπως η Αστράπη λέγει, παρουσιάζεται ξαφνικά και τη βλέπεις ξαφνικά, δεν την περιμένεις, έτσι θα εμφανιστεί ο Υιός του ανθρώπου. Η ιδέα θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή σαν να τους έλεγε, αυτό που χρειάζεται σε εσάς είναι να είστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Είστε αυτή τη στιγμή τώρα. Είστε έτοιμοι. Είναι το πάγιο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ποια στιγμή ακριβώς αυτή. Βέβαια ο Αντίχριστος, όταν είναι Αντίχριστος, δεν νοούμε Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να είναι η αποστασία που μιλάει η Γραφή. Ότι θα έρθει η αποστασία. Τη Δευτέρα Παρουσία θα προηγηθεί η αποστασία. Η απομάκρυνση των ανθρώπων από του Θεού.
Και ο Αντίχριστος απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Θεό, από την αλήθεια. Βέβαια, καλώς εγένετο και θέτει το ερώτημα αυτό, διότι, νομίζω και άλλη φορά σας είπα, ώστε επαναλάβουμε, ο Αντίχριστος είναι πολύ πιστικός και με τα έργα και με τα λόγια. Πιστικότατος θα είναι. Δεν θα είναι ένας πλάνος, ένας ταρλατάνος, δεν θα φαίνεται έτσι. Θα φαίνεται ένας Άγιος. Για τον Χρήστο, που είχε μέντιουμ του Γαζόρου, που παρουσιάστηκε όταν ακόμα μου στο γυμνάσιο. Ένα πλήθος χριστιανών από τον Χρήστο τον κάνει Χριστό και το παίρνει και στην Νικήτη και το κάνει και υποδοχές και το γύριζε στα χωριά, το παίρνει στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Έγινε πανελλήνιο φαινόμενο και βγήκε έξω από το εξωτερικό και λέγανε ήρθε ο Χριστός και τα λέγανε χριστιανοί έτσι που πάνε στην Εκκλησία. Εάν ένας Χρήστος κατάφερε με την υποκρισία του, με τον ανιστεύει, να έχει τις εικόνες εκεί στο κελί του, να τους λέγει να κάνουν αγιασμούς, να κάνουν ευχέλεια, να πάνε στην εκκλησία. Το μέντιουμ κατάφερε να πλανεί πλήθος χριστιανών και όπου ο Χρήστος κοντά στον Αντίχριστο είναι όπως είναι ένα βρέφος που γεννέται μπροστά στο σοφό. Ένα βρέφος που γεννέται συγκρίνεται με ένα σοφό, με ένα πολύ σοφό, σοφότερος. Συγκρίνεται, δεν συγκρίνεται. Και έτσι θα είναι ο Χρήστος, έτσι θα είναι, ο Χρήστος μπροστά στον Αντίχριστο. Όπως είναι να βρέφουν σαν νύπρο και τόσο φώτατο. Εάν αυτός πλάνησε πόσο μπορεί να πλανήσει ο Αντίχριστος. Γιατί θα παρουσιαστεί, θα κάνει, θα ευεργετεί, ελεημοσύνη θα κάνει, θα κηρύττει αγάπη, δικαιοσύνη θα κηρύττει, αλήθεια θα κηρύττει, Θεό θα κηρύττει. Ναι, θα θεραπεύει, θα κάνει λέγει και νεκρούς από μεθανασταίνει. Και όταν βλέπεις έναν τέτοιον, τον πιστεύεις άνθρωπο του Θεού. Τον πιστεύεις σαν άνθρωπο του Θεού. Αλλά αυτός ο οποίος μιλήσαμε για αγώνα προηγουμένως. Ο χριστιανός ο οποίος ζει μια πραγματικά μυστηριακή ζωή, τον αγώνα, όταν λέμε μυστηριακή ζωή, εννοούμε τον αγώνα. Μια λειτουργική και μυστηριακή ζωή, ο χριστιανός που ζει τέτοια ζωή είναι αδύνατο να πλανηθεί αυτό τον αντίχριστο. Δεν θα πλανηθεί. Θα καταλάβει ότι πρέπει το περί τον αντίχριστο. Και οπωσδήποτε δεν θα τον ακολουθήσει. Δεν θα τον ακολουθήσει. Λέγεται ότι ζούμε, αυτός καθαλούγει πολλούς και ενοχλεί όταν λέγεται και κάποιος είπε να μην το λέμε. Να με προηγούμενο το λέμε. Ναι. Αφού τους ενοχλεί. Εάν ενοχλεί και εμάς δεν ήταν. Αλλά έχω ακούσει πολλούς ότι η εποχή μας είναι εποχή των Χριστών. Το άκουσα, εγώ το πιστεύω. Εσείς αν δεν το πιστεύετε, δεν μην το πιστεύετε. Εγώ το πιστεύω. Ναι. Ό,τι λέμε, δεν το λέμε να καταναγκάσουμε τους άνθρωπους να πιστέψουμε. Γιατί αν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε δεν κάνουμε πνευματική δουλειά, πνευματική εργασία. Διότι καταπιέζουν. Τα συστήματα, τα πολιτικά καταπιέζουν. Και λέει θα το δεχτείς, θα το έπινε, θα το δεχτείς. Μα ο Χριστός δεν το έκανε αυτό, το κάνουμε εμείς. Καταδίνουμε και τον Χριστό. Όταν κάνουμε έτσι, όταν κινούμε έτσι, δεν κάνουμε πνευματική δουλειά. Απλούστατα, αυτό που κάνουμε, λέμε μερικά λόγια. Και ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να τα κρατήσει, να τα δεχτεί ή να τα απορρίψει. Ούτε θα μας πειράξει μας να τα απορρίψει. Και δεν λέμε ότι και ένας λέγει ότι είναι αλάθητος, ο Πάπας. Αλλά αυτός είναι αιρετικός. Κάνουμε λάθη. Και πολύ περισσότερα λάθη κάνω εγώ. Κάνω πολλά λάθη. Και μπορεί να κάνω λάθος και πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, απλούστατα. Εμένα με ωφελεί αυτό να το σκέφτομαι. Εμένα με ωφελεί. Και καλό να το σκέφτομαι συνεχώς κάθε μέρα να το σκέφτομαι. Γιατί τρομάζουμε, έχει κάποιος καρκίνο και τρομάζουμε. Εάν το βλέπουμε πνευματικά, θα ήταν μεγαλύτερη ευλογία. Γιατί όταν ξέρεις ότι σε ένα-δύο χρόνια φεύγεις, κάνεις και καλύτερη ετοιμασία. Ετοιμάζεις. Κάθεσαι και ετοιμάζεις. Ναι, όταν σκεφτόμαστε τον θάνατο ή σκεφτόμαστε τον αντίκριστο ή σκεφτόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία, τότε ετοιμαζόμαστε. Και αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε για να ετοιμαζόμαστε. Γιατί η φύση μας δυστυχώς είναι τέτοια που χαλαρώνουμε εύκολα. Πολύ εύκολα χαλαρώνουμε. Να, το είπαμε και άλλη φορά. Υπάρχει μια κηδεία. Μας συγκλονίζει όλους. Μέχρι δάκρυα φτάνουμε. Καθανισόμεθα και φιλοσοφούμε πάνω στη ζωή και λένε τι είμαστε. Τα κακία με. Δεν κοιτάζουμε, δεν προσεχόμαστε να ζήσουμε καλά χριστιανικά. Να ζήσουμε με αγάπη, με καλοσύνη, να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Τα σκόρτα σκεφτόμαστε τότε. Καθόμαστε και τι μένει δουλειά, η εργασία, να τα προλάβουμε, να χτίσουμε, να φτιάξουμε. Τώρα τι έμενε, τι πήρε αυτός. Τα λέμε αυτά στο. Και έπειτα από λίγο του παραδόξου θαύματος, μετά από τα κινητήρια τα ξεχνάμε όλα. Και αρχίζουμε πάλι το ίδιο χώρο, το ίδιο βιολογικό, το ίδιο όργανο να παίζουμε. Βλέπετε ποιοι είμαστε, αυτοί είμαστε. Όχι έπειτα από μέρες, έπειτα από στιγμές, από λίγη ώρα τα ξεχάσαμε. Γι' αυτό όταν τα σκεφτόμαστε αυτά, καλούμε σχάρι. Γι' αυτό και η γραφή θέλει να σκεφτόμαστε όχι μόνο αυτά, αλλά και το θάνατό μας. Μην σκουτά σχατά σου λέει, η γραφή το λέει. Να θυμάσαι τα τελευταία σου. Χωρίς κάθε μέρα. Ευλογία Θεού. Ο κόσμος έχει άλλη φιλοσοφία και ο κόσμος λέει χτύπα ξύλο και άλλα παραμύθια λέει ο κόσμος. Αλλά αυτά είναι του κόσμου, δεν είναι μόνο των χριστιανών. Εμείς οι χριστιανοί όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Είναι αλήθεια. Να ζούμε με αυτά και θα ζούμε χαρούμενοι. Αυτό εμείς σας δεν τα παράξουμε. Όταν σωστά τα αντιμετωπίζουμε, δεν θα γίνουμε μυρολάτρες, ούτε θα καταπιεζόμαστε, ούτε θα αγχούμε, ούτε εναντίας. Θα είμαστε χαρούμενοι. Θα αντιμετωπίζουμε σωστά τη ζωή. Θα αγωνιζόμαστε σωστά. Θα είμαστε χριστιανοί. Και πού θα είμαστε χριστιανοί, θα έχουμε το Θεό μαζί.
μας. Και όταν ο Θεός μαζί μας, τότε φυσικά δεν μπορεί να είμαστε δυστυχισμένοι. Είναι αδύνατο να είμαστε δυστυχισμένοι. Ναι, ή αν από περιέργεια ρωτάμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, θα πρέπει να ξέρουμε, από περιέργεια, α, τώρα είναι 20 ετών, 21, α, έχω 10 χρόνια, α, καλά, εντάξει. Εάν έτσι ρωτάμε, να μην ρωτάμε πότε. Να μην ρωτάνε ποτέ. Γιατί έστω θα έρθει από 10 χρόνια αντίχρηση θα ζήσω τότε εγώ. Θα είμαι τότε εγώ. Δεν ξέρω ότι αύριο αν θα είναι αύριο. Γιατί αν ο Θεός έλεγε ότι ξέρεις άνθρωποι θα πεθαίνουν στα 50 τους χρόνια. Θα ήταν η μεγαλύτερη κατάρα για τον ανθρώπινο γένο. Η μεγαλύτερη κατάρα θα ήταν. Θα μεγαλώναμε μέσα στην αδιαφορία και έπειτα στα τελευταία θα θέλαμε στην αρχή. Θα λέγαμε φτάσουμε τα 40, στα 40 θα αρχίσουν να μεταγιωθεί, τα 40 θα μεταδείσω. Λυσία στα 10 χρόνια. Αλλά φτάσουμε στα 40 θα μας έλεγε για λογισμό. 10 χρόνια έχεις κοβούγω, 10 χρόνια πώς θα κάνεις. Ναι, θα πήγαμε στις 45, στα 6, 47 και θα ήταν αδύνατο να αλλάξουμε. Αφού ο άνθρωπος σχηματίσει ένα ήθος, αφού τακτοποιηθεί, αφού ζήσει κατά έναν τρόπο, είναι αδύνατο να αλλάξει. Και στα 40 θα είναι δύσκολο να αλλάξει. Ναι, γιατί ο Θεός είναι αβέβαιο το τέλος, είναι αβέβαιο και έτσι από αγάπη το φτιάξει αυτό. Γιατί να σκεφτόμαστε, ίσως αύριο, ίσως μεθαύριο θα φύγω. Περισσότερο από τον Αντίχριστο να σκεφτόμαστε ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να φύγουμε. Περισσότερο από το να σκεφτόμαστε και λιγότερο τον Αντίχριστο. Όταν σκεφτόμαστε έτσι, τότε δεν μας φύγει. Τότε θα είμαστε έτσι. Και έπειτα από 2, 3, 5, 10 χρόνια να αρχίσουμε να τον αντιμετωπίσουμε τον Αντίχριστο. Αλλά όταν κοιτάζουμε να ετοιμαστούμε σκεφτόμενοι με το αν ήρθε ο Αντίχριστος ή δεν ήρθε, τότε όταν θα έρθει δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα είμαστε σε δύσκολη θέση. Με καταλαβαίνετε. Ναι. Καλή ερώτηση, αλλά αυτό πρέπει να προσέξουμε περισσότερο να σκεφτόμαστε ότι είμαστε εθνικοί, ότι είμαστε σε ξενοδοχείο εδώ πέρα, όπως και άλλη φορά σας είπα ο Άγιος Άνας ο Χρήστος μου τονίζει, ότι είμαστε διαβάτες, επισκέπτες είμαστε, ήρθαμε, επισκεφτήκαμε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται εκεί, θα περάσουμε και θα φύγουμε. Πάρικοι και παρεπίδημοι όπως πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί. Τι ωραία διαχειρίσουν οι πρώτοι χριστιανοί. Το διαχείρισαν, το πίστευαν, το ζούσαν. Την προδιόγνητο επιστολή, στέλνουν επιστολή στο διόγνητο και μεταξύ των άλλων λένε εμείς λέγει, είμαστε στη γη, αλλά πολιτευόμαστε για τον ουρανό, λέγει. Εδώ πολιτική δεν έχουμε, η πολιτική μας για τον ουρανό είναι, λέγει. Εμείς λέει, είμαστε κάτω από νόμους, αλλά χρησιεύουμε τους νόμους. Με την επαφή μας στον νόμο του Θεού, χρησιεύουμε τους νόμους. Και παραθέτει ένα άλλο κατάλογο με αντιθέσεις, πώς ζουν οι κοσμικοί, πώς ζουν οι χριστιανοί. Και εκεί τονίζουν ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα, λέγει, είμαστε, τονίζουν την προσωρινότητα, το πρόσκαιρο. Γιατί περιμένουμε μέρα με την ημέρα μας καλέσει ο Κύριος. Σήμερα, αύριο θα μας καλέσει. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί σήμερα, στην εποχή της αποστασίας, δύσκολα ζουν και οι μοναχίες. Για κοιτάξτε που φτάσαμε. Τότε ζούσαν οι χριστιανοί έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν οι μοναχοί, οι μοναχές ζουν όλοι έτσι. Αλλά δεν ζουν όλοι. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Και τον αντίληψα γιατί όχι, για να μας βοηθούν στο να εργαζόμαστε πάνω στον εαυτό, να κάνουμε εργασία. Αλλιώς μας παίρνει ρασμία και μελιά, βλέπουμε το τι θα φτιάξουμε. Δεν θα τα παραβλέψουμε και τα άλλα. Αλλά να μην κινούμε σαν να είμαστε μόνο σάρκες. Βλέπουμε μόνο την βιολογική πρόστασή μας. Ενώ την πνευματική, την ψυχική, την ξεχνάμε, την παραμυρίζουμε ή λίγο τη σκεφτόμαστε. Είναι πρώτα η ψυχή και έπειτα το σώμα. Βέβαια εδώ πάλι θα κάνει η μερικοί κοινέστηση και θα πούνε εδώ οι οικογενειάρχοι είμαστε, δεν έχει απαιτήσει. Ναι, το ξέρουμε, έχει απαιτήσει. Να, θα μιλήσουμε άλλη φορά για προσευχή. Ένα που ένα μόνο θα σας πω. Ήταν κάποιος πρωτοδίκης, νομίζω πρωτοδίκης, ναι, και πήγε στον πατέρα Εβραίμ, τον κατονακιώτη, τον ασκητή εκεί. Και λέει πάντα μιλάει για προσευχή έτσι. Προσευχή εγώ λέγει, εγώ δεν έχει καιρό να φάω, εσύ μου λες για προσευχή. Σηκώνω με λέει γρήγορα, λέω πηγαίνουμε και μέσα στα δικαστήρια. Πώς την ημέρα στα δικαστήρια έπρεπε να μελετήσω, να κάνω 1000 πράγματα, με γυρίζω κατάφυγος κουρασμένος στο σπίτι. Τι προσευχή να κάνω, πώς θα προσευχή εδώ. Άκουσε το λέω. Να συνεχίσει τη δουλειά σου, έτσι να κινήσει. Άρα, τι θα κάνεις, μόλις σηκώθηκε το πρωί. Μόλις άνοιξε τα μάτια σου, πας να πληθείς. Δόξα τους ανθρώπους και κύριε Στόξαρος που ξύπνησε την ημέρα, τι και κύριε σου Χριστέ λέει σου. Είναι δύσκολο να το πεις, ενώ πας να πληθείς το λέει. Να λες αυτά τα λόγια. Κοίταξε να τα λες λέει. Ενώ πλύνεσαι, ρίχνεις το νερό. Πλύνεσαι, κύριε σου Χριστέ λέει σου και δόξα σου εδώ. Αυτές τις ευχές τις απλέσανε. Και πηγαίνεις στον δρόμο, έπειτα πας για τα δικαστήρια. Κύριε σου Χριστέ λέει σου, κύριε σου Χριστέ. Πήγε στο δικαστήριο, κοίταξε την εικόνα του Χριστού και πες που την έχετε εκεί πάνω και πες Θεέ μου, φώτισέ με να εργαστώ σωστά σήμερα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Το κάνει, θα το κάνω, λέει. Εντάξει, συνεπίσω, άνθρωπος, το έκανε. Και έπειτα από μήνες πάει και του λέει, νέος ήταν, γέροντα λέγει. Το έκανε, λέει, και ξέρει. Σκέφτομαι τον μοναχισμό τώρα, λέει. Αυτός που δεν προλάβει να κάνει το προσεκτή, δεν μας μιλήσει, αλλά σε αποφασίζει. Καλά, λέει, τώρα το σκέφτει. Πήγαινε, λέει, να συνεχίσει την εργασία αυτή. Του είπε και μερικά ό,τι να κάνει. Τώρα που το σκέφτει, τώρα μόνο το σκέφτει. Δεν μπορούσε να το σκέφτεσαι, λέει. Το σκέφτομαι να γίνω μοναχός. Δεν θα γίνεις μοναχός γιατί το σκέφτεσαι, λέγει. Όταν λέγει,
Θα αφήσετε και τα τάξη που θα έρθει και ποτέ που δεν θα με ρωτάς πια, τότε θα γίνει. Ναι. Όταν θα ρίξετε τα τάξη μια και κατάσταση και πραγματικά εργάστηκε με συνέπεια ο άνθρωπος αυτός και προχθές που θα περάσει με τον πατέρα Εφραίμ, δεν θυμάμαι, έγινε, είναι δόκιμα, δεν θυμάμαι. Έφτασε το σημείο να τα θεωρήσεις κύβαλο, αυτός που δεν είχε στιγμή για να προσευχηθεί. Βλέπεις ότι είχε πολύ εργασία κόπο, αλλά δεν θα μου πείτε ότι να γίνουμε καλό και όχι για το όνομα του Θεού. Αλλά θέλω να πω ότι με έτσι δεν μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες. Να εργαστούμε πνευματικά. Και οπωσδήποτε τότε, ναι, καλά, ας μην βλέπουμε και λέμε πολλά πράγματα. Ναι, πάντως μπορούμε. Μπορούμε, υπάρχει δυνατότητα. Και να μην κάνουμε εμείς δύσκολη τη ζωή. Για να την κάνουμε δύσκολη τη ζωή, γιατί όταν θέλουμε, η ζωή πρέπει να είναι απλή. Έχουν πολλές απαιτήσεις από τη ζωή. Σήμερα όντως είναι πολύ δύσκολη. Ο Απόστολος Παύλος λέγει έχουν διατροφάσεις και πάνω του τις αρκεστισόμεθα, αγιώ τους χριστιανούς. Εμείς μάθαμε να τρώει πολλές φορές η πολυτέλεια. Ότι η πολυτέλεια είναι εκτός της πνευματικής ζωής. Τότε πραγματικά όταν σκοτώνεσαι να είσαι γυναίκα, το πρωί τι φωστάνεις θα φορέσεις, το μεσημέρι τι άλλο φορέμα θα φορέσεις, το βράδυ τι φως θα φορέσεις, τη γιορτή τι θα φορέσεις, την κυριακή τι θα φορέσεις, τι θα αγοράζεις, κάθε πόσο πρέπει να αγοράζεις, πώς θα στολίσεις το σπίτι σου, πώς θα στολίσεις τα παιδιά σου, δεν είναι καθαρά να είναι. Και ο άνδρας τότε δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, πώς θα εργαστεί, κάνει μια δουλειά, να κάνει και δεύτερη δουλειά, ο μένας θα σκοτώνεται να κουβαλάει και οι άλλοι θα σκοτώνεται να σκορπάει. Και φυσικά η αγάπη μας και το ενδιαφέρον και ο ζήλος είναι γύρω από αυτά. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα άλλα. Αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα άλλα, θα ελαττώνουμε αυτά, θα τα αφήνουμε. Όσο ασχολούμαστε με τα άλλα, αφήνουμε αυτά. Ναι, όπως είπε μια άλλη μέρα, αν έχουμε ευκαιρία, να μιλήσουμε για την προσευχή. Πώς αυτός κατόρθωσε να απαλλαγεί από όλα τα δεσμά με την προσευχή. Γιατί όντως είναι δύνατο. Μια άλλη μέρα θα μιλήσουμε. Ναι, αυτά τώρα για την καθαρότητα της συνειδήσεως και για τον αντίχριστο που ρωτήσατε. Ναι, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι τη δύσκολη αυτή, ότι για μένα, αν διαβάζει κανείς γραφή, διαβάζει και πατέρες, από ό,τι βλέπει στη ζωή, βλέπει πια την είσοδο στην εποχή που αντιβρίσκει. Και ό,τι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη, ομολογωμένως είναι δύσκολη, και αυτό είναι μια ένδειξη, να μην πούμε απόδειξη, ότι είμαστε γιατί σήμερα είναι πολύ δύσκολη η πνευματική. Σήμερα αν κανείς, ένας νέος, ένας μεγάλος ζει στην πνευματική ζωή, θα την καταλήγει να είναι πατέρας με τη μάρτυρα. Θα έχει μισθό μαρτύρων θα έχει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί και να ζει πνευματικά. Κάποτε ήταν εύκολο. Παλιά, όταν όλοι ήταν άγιοι, ήταν εύκολο να ζει και άγιος. Σήμερα που πρέπει να πάρεις το φανάρι του Δεγείου να βρεις ένα χριστιανό και βλέπεις ένας νέος, μια νέα είναι σε ένα χωριό, σε ένα πλήθος κόσμο και λες, σημαίνει ρέτη σαν εκεί, λέει δεν έχω με ποια να κάνω παρέα. Γιατί δεν βρίσκει πραγματικά. Αυτό το παιδί, αυτός ο νέος, ζει ένα μαρτύριο συνειδήσεων. Και όταν συνεχίζει και αγωνίζεται, είναι μάρτυρα. Όταν εσύ δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, έναν άνθρωπο να σε καταλάβει, ναι, όπως ζει το μαρτύριό σου. Όταν και αποφασίζεις και θέλεις να συνεχίσεις τον αγώνα, τότε πραγματικά είσαι μάρτυρα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά όταν εμείς αγαπήσουμε τον Χριστό και θελήσουμε να αγωνιστούμε, να ζήσουμε πνευματικά, να είμαστε σωστοί χριστιανοί, τότε δεν θα μας έρθει. Ο Θεός δεν θα μας έρθει. Αυτά έχουμε μόλι μου την καρδιά να θελήσουμε, να θέλουμε να έχουμε ένα χωράφι πνευματικό πολύ καθαρό. Είναι μερικοί Γεωργοί που τους χαίρομαι. Θέλω τα χωράφια τους να είναι με τα κάθαρα, τα βλέπεις και τα χαίρεσαι. Ναι, πόσο χαίρεται κανείς όταν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και το πνευματικό χωράφι να είναι καθαρό έτσι. Πραγματικά χαίρεται. Αυτοί ξέρουν πόσο σκόπος χρειάζεται να καθαριστεί ένα χωράφι. Όσοι καθαρίζουν, ξέρουν. Και όποιος αγωνίστηκε να καθαρίσει το εσωτερικό του άνθρωπο, το εσωτερικό του χωράφι, αυτός ξέρει πόσο χρειάζεται. Να επιχείρησε εδώ ένα χωράφι που έχει πέτρες, έχει τόσα χρόνια και πόμενο να το καθαρίσει. Γιατί και κάποιος αδερφός αγαπητός να το περιπτύσει, να το εργώσει και να πάτρε με κούραση. Και το κούρασε πραγματικά, να βάζει πέτρες, τρίζες, αυτά. Γιατί δεν καθαρίσει ακόμη και τόσα χρόνια δεν καθαρίσει. Είναι εύκολο να καθαρίσει ο παλιός άνθρωπος, ο εσωτερικός άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο. Είναι αγώνα πολύ, είναι υδρότα. Και βλέπω ότι για αυτά τα εξωτερικά υδρώνουμε και κουραζόμαστε. Για τα άλλα όχι. Κουραζόμαστε και έξω να κουραζόμαστε και για τον εσωτερικό μας. Όταν κουράζεσαι και υδρώνεις και προσπαθείς, εντάξει δεν θα σε αφήσω. Δεν θα μας αφήσω. Αυτά εύχομαι να έχουμε...